Σήμερα θα δούμε το πώς μπορούμε να κάνουμε το interface του iPhone ακόμα πιο όμορφο. Θα δούμε το πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα εικονίδια και επίσης πώς μπορούμε να βάλουμε νέα widgets. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Όπως σας είχα πει, σε ένα από τα επόμενα βίντεο θα βλέπαμε το πώς μπορούμε να αλλάξουμε εικονίδια στις εφαρμογές μας. Τώρα θα δούμε πόσο εύκολα γίνεται και επίσης θα δούμε μια όμορφη και ωραία εφαρμογή την οποία μπορούμε να κατεβάσουμε και να αλλάξουμε και να προσθέσουμε νέα widgets στο κινητό μας. Αν σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch, Δευτέρα έως Πέμπτη, 4-7, σε περιμένω αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση να έρθεις και στο Twitch να την κάνεις. Εννοείται φυσικά. Πάμε να δούμε λοιπόν πρώτα την εφαρμογή που μπορούμε να κατεβάσουμε για να αλλάξουμε τα widget ή να προσθέσουμε καλύτερα περισσότερα widget. Πηγαίνουμε στο App Store, στην αναζήτηση γράφουμε widget. Widget Smith λέγεται η εφαρμογή, αλλά πέραν από τη widget Smith υπάρχει και η Color Widget. Εάν κατεβάσουμε την widget Smith εύκολα, είναι η πρώτη εφαρμογή, εδώ πέρα πατάμε double click, ξέρετε, για να κάνετε το Face ID. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει πάρα πολλά και όμορφα και ωραία widget να προσθέσουμε. Η άλλη είναι η Color Widget. Αν ανοίξετε την Color Widget, την εφαρμογή, έχω κατεβάσει και τις δύο, πάτε δείτε τις και τις κάρετε και τις δύο. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα την Color Widget. Εάν την πατήσετε, έχει πάρα πολλά όμορφα και ωραία πράγματα. Για πόστο μπαταρίας, πολύ χρήσιμο, γιατί από το iPhone 10 και μετά το πόστο μπαταρίας πάνω δεξιά δεν φαίνεται, οπότε κάποιοι το χρειαζόμαστε. Χρειάζεται να κατεβάσεις το taskbar από πάνω, που πολλές φορές δεν χρειάζεται, δεν βολεύει ρε παιδί μου. Το widget Smith, το Color Widget σου δίνει επιλογή στο ρολόι σου πάνω αριστερά να βλέπεις το πόστο της μπαταρίας σου. Έχει πάρα πολύ ωραία ρολόγια, έχει χιλιάδες χρώματα, όπως βλέπετε. Και άμα κατέβεις πιο πάνω ή πιο κάτω, έχει και καλένδερ να βάλεις να προσθέσεις. Έχει και τα steps αν θέλεις. Έχει και countdown αν θέλεις να προσθέσεις, δηλαδή countdown για Χριστούγεννα ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίο, μπορείς να προσθέσεις ένα countdown για Χριστούγεννα. Εδώ πέρα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αναλογικό ρολόι και σου λέει και αριστερά το πόστο της μπαταρίας. Οπότε μπορείς να προσθέσεις ένα widgetάκι και να έχεις και το πόστο της μπαταρίας. Εδώ σου έχεις τα starters, επίσης πάρα πολύ όμορφα. Εδώ σου λέει και την ημερομηνία και την ώρα και αν είναι πρωί, βράδυ, ημέρα. Έχει weather, σου δείχνει καιρό. Εδώ βαράει καστραπές και μπροντές και τα σχετικά. Σου έχει pastel ρολόι. Σου έχει για reminders να, πώς το λένε, να σου υπενθυμίζει την εργασία που έχεις να κάνεις. Πάρα πολύ όμορφο. Red was not the imposter. Παίζουμε και Among Us στο Twitch. Λοιπόν, αυτό είναι το Color Widget και το Widget Smith που μπορείτε να κατεβάσετε και να προσθέσετε widget καινούρια και πολύ πιο όμορφα στην επιφάνεια εργασίας του iPhone σας. Πάμε όμως να δούμε το μείζον θέμα μας σήμερα και αυτό που ουσιαστικά μας καίει περισσότερο και μου ζητάτε να κάνω βίντεο. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε εικονίδια στις εφαρμογές μας. Να αλλάξουμε την εφαρμογή του Instagram. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ανοίξουμε Safari. Ανοίγουμε νέα καρτέλα και στο Google γράφουμε Instagram icon. Κάνουμε search, πηγαίνουμε στις εικόνες και εγώ θα κατεβάσω ένα κλασικό μαύρο. Αυτό είναι και PNG, ωραία. Οπότε το επιλέγουμε και πατάμε προσθήκη στις φωτογραφίες μας. Πάρα πολύ ωραία. Μετά πηγαίνουμε τέρμα δεξιά, πατάμε την εφαρμογή των shortcuts. Εγώ βλέπετε έχω αλλάξει, έχω κάνει ένα shortcut για το Safari, για να το δοκιμάσω πως δουλεύει. Πατάμε το συν επάνω δεξιά, πατάμε προσθήκη ενέργειας και πατάμε δημιουργία. Το βλέπετε έχει ένα χ, σαν λογαρίθμου χ. Το πατάμε. Εάν σε περίπτωση δεν το έχετε στα ελληνικά και το έχετε στα αγγλικά, θα σας το βγάλει ως scriptable. Και αν δεν υπάρχει εκεί πέρα, το κάνετε αναζήτηση. Πατάμε λοιπόν την δημιουργία, κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω και ψάχνουμε να βρούμε τις εφαρμογές. Μόλις τις βρούμε, πατάμε άνοιγμα εφαρμογής. Και κάτω από το άνοιγμα εφαρμογής μας έχει ένα
Κάθε κερδάκι που ανοίγουμε εφαρμογή μας έχει τη λεξούλα επιλογή με χαμηλό opacity. Το πατάμε, το επιλογή. Και πατάμε την αναζήτηση εφαρμογής που θέλουμε. Είπαμε Instagram. Επιλέγουμε προφανώς το Instagram. Και πατάμε επόμενο. Στο όνομα της συντόμευσης γράφουμε πώς θέλουμε να την ονομάσουμε. Κώστας, Λευτέρης, Παντελής. Facebook. Όχι. Προφανώς δεν ονομάζουμε Instagram, εκτός αν θέλετε να ονομάσετε με κάποιο άλλο όνομα. Επάνω δεξιά, επάνω δίπλα ακριβώς από το όνομα της λέξης, μπορείτε να πατήσετε και να αλλάξετε το χρώμα του icon. Να βάλετε οποιοδήποτε θέλετε. Εγώ θα διαλέξω ένα πετρόλ. Έτσι, γιόλο. Δεν έχει καμία σημασία, μπορείτε να μην το κάνετε αν θέλετε. Δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Είναι απλά το σύμβολο που θα έχει το εικονίδιο μας μέσα στα shortcuts. Δεν είναι ακόμα έτοιμη για να τη δούμε. Θα δείτε τι θα κάνουμε για να φανεί στην αρχική μας σελίδα. Οπότε πατάμε τέλος. Πατάμε τέλος. Και το Instagram βλέπετε ότι έχει βγει συντόμευση σε ένα μπλε πετρόλ χρώμα. Επάνω αριστερά. Πατάμε τις τρεις τελίτσες που είναι μέσα στο μεγάλο κυκλάκι πάνω δεξιά στο κουτάκι του Instagram. Πατάμε ξανά τις τρεις τελίτσες που είναι κάτω από το τέλος. Και εδώ πέρα μας λέει κάτω ακριβώς από το Instagram προσθήκη στην αφετερία. Το πατάμε. Και τώρα πηγαίνουμε και πατάμε ακριβώς επάνω στο εικονίδιο που βρίσκεται κάτω δίπλα από τη λέξη που λέει Instagram. Και μας γράφει λήψη φωτογραφίας, επιλογή φωτογραφίας, επιλογή αρχείου. Και πατάμε το επιλογή φώτο. Εκεί θα μας ανοίξει τις φωτογραφίες μας και θα διαλέξουμε την φωτογραφία που έχουμε κατεβάσει. Προφανώς το εικονίδιο του Instagram. Και πατάμε επιλογή. Βλέπετε ότι το εικονίδιο έχει αλλάξει. Ωραία. Μπορείτε να κάνετε και το άλλο. Να κατεβάσετε μια PNG εικόνα που να μην έχει άσπρο φόντο από πίσω, όπως αυτήν που έχω βάλει εγώ δίπλα. Όπως αυτήν που επιλογή φώτο. Όπως αυτήν που έχω εγώ παραδίπλα. Βλέπετε ότι αυτό είναι ένα αρχιάκι PNG, γι' αυτό δεν το βλέπουμε. Πατάμε επιλογή και βλέπετε ότι μένει από πίσω το μπλε πετρόλ χρώμα και μπαίνει από μπροστά το εικονίδιο του Instagram. Εγώ θα τα αφήσω έτσι γιατί μου αρέσει περισσότερο και πατάω προσθήκη. Σου λέει ότι προσθέθηκε στην οθόνη αφετέρειας, πατάς τέλος, σηκώνεις προς τα πάνω το κινητό σου, το σέρβις προς τα πάνω και πας στην αρχική σου και βλέπεις ότι υπάρχει το εικονίδιο του Instagram στο χρώμα που το επέλεξες και το ήθελες. Πάρα πολύ ωραία. Το βαρέθηκες. Θες να τα αλλάξεις χρώμα. Πηγαίνεις στα widgets. Πατάς πάλι τις τρεις βουλίτσες. Πατάς πάλι προσθήκη στην εικόνα αφετερίας. Πατάς το εικονίδιο του Instagram. Πατάς επιλογή φώτο. Διαλέγεις μια άλλη φωτογραφία, ας πούμε αυτήν. Και πατάς πάλι προσθήκη. Και πατάς τέλος. Βλέπετε ότι έχει προσθεθεί και αυτό στην επιφάνεια. Έχω δύο εικόνες του Instagram. Τώρα, εάν τη βαρεθείς και δεν τη θέλεις και θες να την αλλάξεις, θες να τη σβήσεις, κλασικά κρατάς πατημένο, διαγραφή σελιδοδείκτη και διαγραφή. Τι γίνεται όμως τώρα? Ποιο είναι το κακό σε αυτή την υπόθεση? Το κακό είναι το ότι όταν είσαι προσθέσεις εικόνα σε κάποια τις εφαρμογές σου, βγαίνει ως σελιδοδείκτης, όπως όλα τα shortcuts. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Όταν εσύ πατήσεις την εφαρμογή του Instagram να σου ανοίξει, θα ανοίξει πρώτα τα shortcuts για κάποια δευτερόλεπτα για να βρει το shortcut ποιο πρέπει να ανοίξει και θα σου ανοίξει την εφαρμογή του Instagram μετέπειτα. Οπότε ουσιαστικά χάνεις κάποια δευτερόλεπτα στο άνοιγμα της εφαρμογής σου. Αξίζουν τα 10 δεύτερα που θα κάνει να ανοίξει η εφαρμογή σου λιγότερο από 10 δεύτερα, γύρω στα 3-4 δεύτερα κάνει. Αξίζουν τα 3-4 δεύτερα για να έχεις ένα πιο όμορφο interface. Εάν για σένα αξίζουν, τότε αυτό το βίντεο σε ενδιαφέρει και ξέρεις τον τρόπο πώς να το κάνεις. Μπορείς να τις αλλάξεις όλες τις εφαρμογές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εάν σε περίπτωση έχεις βαρεθεί το shortcut, πολύ απλά το σβήνεις και πηγαίνεις στα shortcuts. Πηγαίνεις στα shortcuts, πατάς επιλογή και σβήνεις το shortcut το οποίο δεν θέλεις. Τα επιλέγεις κλασικά και πατάς διαγραφή κάτω δεξιά. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα. Αυτό ισχύει και για όλα τα βίντεο για τα shortcuts που έχουμε κάνει. Όποιο shortcut βαρεθείτε ή δεν το θέλετε, πολύ εύκολα και γρήγορα το σβήνετε. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν μπορείτε να κατεβάσετε οποιαδήποτε εικόνα θέλετε από το internet. Μπορείτε επίσης να τραβήξετε και δική σας φωτογραφία, εάν θέλετε, και να την βάλετε εκεί πέρα. Δηλαδή αν πατήσετε επιλογή φωτογραφίας, πατήσετε να βγάλετε φωτογραφία, μπορείτε να προσθέσετε την εφαρμογή που σας αρέσει περισσότερο.
Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις, αν σου αρέσουν τέτοιο βίντεο, να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch. Αν σου αρέσουν video games και γενικότερα γουστάρεις το Twitch και τα live stream, σε περιμένω κάθε μέρα 4-7 στο Twitch να τα πούμε και εκεί. Και οποιαδήποτε ερώτηση έχεις, να αφήσεις να με ρωτήσεις και να σου απαντήσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μέσα στο link.